Σοκ έχει προκαλέσει το ατύχημα σε Λούνα Παρκ της Αγίας Νάπας, που είχε ως αποτέλεσμα 45χρονη από τη Ρωσία και ο 7χρονος γιος της να τραυματιστούν πολύ σοβαρά. Ήταν γύρω στις 9:30 χθες το βράδυ, όταν μητέρα και γιος μετέβησαν στον χώρο για να διασκεδάσουν. Είχαν ανεβεί σε παιχνίδι με περιστρεφόμενες κούνιες. Κάποια στιγμή, υπό συνθήκες που διερευνώνται, η κούνια στην οποία κάθονταν χτύπησε βία σε μεταλλικό πάσαλο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά. Πρόκειται για το παιχνίδι με τις περιστρεφόμενες κούνιες, όταν στο κάθισμα στο οποίο επέβαιναν μητέρα και γιος χτύπησε πάνω σε πάσαλο. Αυτή τη στιγμή, στο συγκεκριμένο Λούνα Παρκ διεξάγονται έρευνες ως προς τα αίτια πρόκρισης του ατυχήματος από την αστυνομία σε συνεργασία με το Γραφείο Επιθεωρήσεις και Εργασίας. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά σε ιδιωτική κλινική στην Αγία Νάπα. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους, διακομίστηκαν στη συνέχεια σε εξειδικευμένη κλινική στη Λεμεσό. Ο 7χρονος είχε ανοιχτό τραύμα στο δεξί πόδι και κινδύνευσε με ακροτηριασμό. Το μωρό προσήρθε στην Πολυκλινική Υγεία με έναν πολύ άσχημο τραυματισμό δεξιού κάτω τριτιμωρίου της κνήμης, όπου όταν ήρθε το πόδι ήταν ανάγκιον, κρύον και έγινε αμέσως χειρουργική επέμβαση, όπου έγινε οστεοσύνθεση της κνήμης, επαναγκύωση του κάτω άκρου. Η μητέρα έχει θηλαστικό τραύμα στο γόνατο, κάταγμα στο δεξί χέρι και κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Σε σταθερή κατάσταση και του παιδιού και της μητέρας. Η μητέρα έχει χειρουργηθεί σήμερα και η πορεία της αποθεραπείας οδεύει προς το καλό. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Παρκ ανέφερε στην κατάθεσή του ότι υπάρχει άδεια λειτουργίας για όλα τα παιχνίδια που διατίθενται στον χώρο και ότι γίνονται συχνοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα Λούνα Παρκ στην Κύπρο, το οποίο λειτουργεί από το 1999 και φιλοξενεί καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες.